On this vote, the yeas are 214 and the nays are 213. The resolution is adopted. Με οριακή πλειοψηφία, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέπεμψαν σε δίκη στη Γερουσία τον Αλεχάνδρο Μαγιόρκας, υπουργό Ιστορικής Ασφαλείας της κυβέρνησης Biden. This is only the second time in US history and the first time in nearly 150 years that a member of the president's cabinet has been impeached. Οι Ρεπουμπλικάνοι τον παρέπεμψαν επειδή τον κατηγορούν ότι ασκεί υπερβολικά χαλαρή πολιτική και ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση στα σύνορα με το Μεξικό. Our border matters. And finally we've held Alejandro Mayorkas accountable for his willful and betrayal of the American people. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. The allegations are baseless and I'm focused on the work. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικανών όχι μόνο για την πνευματική του διάβγεια, αλλά και για το χειρισμό κρίσιμων θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η παράνομη μετανάστευση από τα σύνορα με το Μεξικό. Η καταδίκη και η παύση του Μαγιόρκας πάντως θεωρείται εντελώς απίθανη, αφού οι Δημοκρατικοί διατηρούν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία. Αναλυτές εκτιμούν ωστόσο ότι η σκιά του Τραμπ, που όπως όλα δείχνουν, θα είναι και πάλι αντίπαλος του Biden στις προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο, είναι ικανή να προκαλεί πολλές σεισμικές δονήσεις στην πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον.